να βάλω στην κουβέντα τον κύριο Παπαδάκη, τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, και να δούμε, υπάρχει διεθνές περιβάλλον τέτοιο, κύριε Παπαδάκη, που θα μπορούσε να περάσει σε κυρώσεις προληπτικές, όπως λέει ο κύριος Κατρούγκαλος, ή αν θέλετε να το παίξω εγώ επιμηθέας. Σήμερα μπορούμε να ελπίζουμε ότι η Ευρώπη, για παράδειγμα, στην οποία ζείτε και εσείς τώρα πια, θα προβεί σε κυρώσεις τέτοιες που να τσούξουν την Τουρκία. Κοιτάξτε, κύριε Χουδαλάκη, οι συνομιλητές έθεσαν το θέμα της διεθνοποίησης, να διεθνοποιηθεί το θέμα. Νομίζουμε ότι το θέμα ήδη έχει διεθνοποιηθεί. Υπήρξαν ανακοινώσεις και τοποθετήσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Γερμανία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτές οι τοποθετήσεις ήταν οι γνωστές τοποθετήσεις ρουτίνας σε ένα απαράδεκτο, σε ένα προκλητικό, σε μια προκλητική απόφαση της τουρκικής αστικής τάξης. Άρα λοιπόν έχουμε διεθνοποίηση, όμως οι όροι είναι οι γνωστοί. Τα μεγάλα συμφέροντα δηλαδή που κρίνονται και καθορίζουν τη στάση αυτών των δυνάμεων, που σε όλα τα θέματα, και στα σύνορα και στα κυριαρχικά δικαιώματα και στην Αγία Σοφιά, σε όλα η στάση τους διδάσκει και προειδοποιεί και για το μέλλον. Άρα λοιπόν σήμερα ποιο είναι το ζήτημα, ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Μπορέλ την περασμένη εβδομάδα ήταν στην Τουρκία και την ίδια ακριβώς εβδομάδα έχουμε αυτή την εξέλιξη. Έχουμε λοιπόν το γεγονός ότι επιδιώκουν αυτές οι δυνάμεις. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποσπάσουν την Τουρκία από την επιρροή της Ρωσίας και ακριβώς μπροστά σε αυτή την ιστορία μπορούν να δώσουν οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Κύριε Παπαδάκη, μια που το αναφέρατε, θα είναι επειδή αναφερθήκατε στη Ρωσία. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Παπαδάκη, με ακούτε, θέλω να σας διακόψω. Θέλω να σας διακόψω. Επιτρέψτε μου και εμένα. Ειλικρινά, αναφερθήκατε στη Ρωσία. Θυμίζω, η μεγαλύτερη Ορθόδοξη Εκκλησία στον πλανήτη είναι η Ρωσία. Ούτε ανακοίνωση δεν έβγαλε. Κάτι ψελίσανε. Αυτά τα λέμε. Το εσωτερικό ζήτημα στην πλευρά της Ρωσίας. Ότι το πρόβλημα δεν είναι απλά θρησκευτικό. Ότι είναι εσωτερικό ζήτημα. Ότι το ζήτημα είναι πιο σύνθετο. Και επιτρέψτε μου, το προηγούμενο διάστημα, πριν μια εβδομάδα, υπήρχαν πανηγυρισμοί από την κυβέρνηση ότι εδώ λύθηκε το. Ότι μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης με την Ελληνοϊταλική Συμφωνία, ότι διαμορφώνεται άλλη κατάσταση, χαστούκι στην Τουρκία και τα γνωστά. Και μόνο το ΚΚΕ είχε βγει ευθαρσός και είχε πει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πανηγυρισμό. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη και πού θα οδηγηθούμε, και το λέμε καθαρά, σε επικίνδυνες διευθετήσεις και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Εκεί το πάνε αυτοί, βεβαίως με την ατζέντα Ερντογάν ανοιχτή στο τραπέζι. Άρα, κύριε λοιπόν, Υπουργέ, απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, έτσι όπως το βάζει κύριε Παπαδάκη, επειδή μιλάμε για κυρώσεις, εχθές οι πληροφορίες μας ήταν ότι, για παράδειγμα, στους εφοπλιστικούς κύκλους της Ελλάδας κυκλοφορούσε μια ιδέα του τύπου «δεν ξαναπάμε τα πλοία μας στην Τουρκία». Το λέω σε εσάς γιατί θέλω να ακούσω το ΚΚΕ τι θα πρότεινε ως κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Κοιτάξτε, η αστική τάξη της Ελλάδας καλά να κάνει να δείξει τα δόντια της πρώτα απ' όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλους αυτούς που υποθάλπτουν όλη αυτή την πολιτική, που είναι νύχι κρέας με την ατζέντα της αστικής τάξης της Τουρκίας. Τα λέμε αυτά γιατί η απόφαση για Σοφιά είναι και στοιχείο όξυση θρησκευτικών και εθνικιστικών ανταγωνισμών. Πάντως επανέρχομαι στα δόντια που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Μπορείτε να μας πείτε, κοπτήρες, τραπεζίτες, τι είναι αυτό που θα δαγκώσει τώρα την Τουρκία? Αν επικρατήσει το διέρη και βασίλευε, που είναι όρος για να περάσουν τα υπεραλιστικά σχέδια στην περιοχή Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Γιατί ξέρετε, υπάρχει το ζήτημα ότι αν υπάρξει αγώνας δρόμου σε εθνικιστική βάση, στη λογική αυτή που ήδη ακούγεται αυτές τις ώρες, νομίζουμε ότι είναι και επικίνδυνος και αδιέξοδος ο δρόμος και δείχνει πάνω απ' όλα τα αδιέξοδα της αστικής τάξης της Ελλάδας που βαδίζει ένα δρόμο που έχει χρεοκοπήσει, γιατί όσο, για παράδειγμα, ο πλούτος της ευρύτερης περιοχής είναι στα χέρια των ομίλων γαλλικών, γερμανικών, αμερικάνικων και ελληνικών, που αυτοί νέμονται τον πλούτο, ο λαός θα πληρώνει μόνο συνέπειες και θα πληρώνει και την παραπληρώνει. Ολοκληρώνουμε την κουβέντα με εσάς.